μας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Κρήτη, ώρα 3, Τρίτη σήμερα, 10 Φεβρουαρίου. Πάμε μαζί να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα ξεκινώντας από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη και για μία ακόμα φορά προκαλεί σημαντικότατα προβλήματα. Χιονοπτώσεις έχουμε στις ορεινές περιοχές, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχουν κλείσει δρόμοι. Εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση παρατηρήθηκαν σε πολλές ορεινές κυρίως περιοχές του νησιού, ενώ τα μεγαλύτερα προβλήματα φαίνεται ότι εστιάζονται στο παραλιακό μέτωπο. Κοντά μας βρίσκεται ο συνάδελφος Μάριος Παρασκάκης, ο οποίος έχει το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μάριε. Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όντως, αυτό το καιρικό, αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, θα λέγαμε, Βίκη, εστιάζονται πιο πολύ στους θυελλώδεις, όντως, βοριάδες, ανέμους που πνέουν από αργά χθες το βράδυ και μέχρι τα ξημερώματα, θα λέγαμε ουσιαστικά, προκαλώντας αρκετά προβλήματα και βέβαια προκαλώντας και μεγάλες ζημιές, σοβαρές υλικές ζημιές σε καταστήματα, σε επιχειρήσεις, τόσο στο ενετικό λιμάνι των Χανίων, αλλά και στην περιοχή της Νέας Χώρας. Αυτό που καταγράψαμε εμείς από νωρίς το πρωί ήταν ότι οι καταστηματάρχες ξύπνησαν άρον-άρον το πρωί από κάποια τηλέφωνα που έκαναν λόγο ότι τα μανιασμένα κύματα και έτσι και η άμμος ουσιαστικά εισέβαλε με το έτσι θέλω στις επιχειρήσεις τους, προκαλώντας αρκετές ζημιές. Καταγράψαμε αρκετά, θα λέγαμε, έτσι, συνταρακτικές εικόνες, καθώς η θάλασσα όντως είχε σπάσει αρκετές τζαμαρίες, είχε ανοίξει με την δύναμη που είχε από τους θυελλώδεις ανέμους τα μαγαζιά, τις πόρτες των επιχειρήσεων και στην Νέα Χώρα. Και εδώ παρακολουθούμε και τα σχετικά πλάνα από το ενετικό λιμάνι των Χανίων, Μάριε, σε εικόνες που έχω την εντύπωση ότι είχαμε αρκετά χρόνια να δούμε. Έτσι ακριβώς, και θα πάρουμε χαρακτηριστικά κάποια πράγματα ή κάποιες δηλώσεις που μας έκαναν καταστηματάρχες της Νέας Χώρας, οι οποίοι είναι τα τελευταία 15 χρόνια δραστηριοποιούνται στην περιοχή, και πριν από αυτούς υπήρχαν άλλοι καταστηματάρχες οι οποίοι δεν θυμόντουσαν να έχει γίνει κάτι παρεμφερές. Μάλιστα, θα σου πω χαρακτηριστικό, Βίκη, ότι στην παραλία, στο τέρμα της ακτής Παπανικολή, στην παραλία της Νέας Χώρας, πριν από περίπου 40 χρόνια υπήρχε μια ταβέρνα στην παραλία, στη θάλασσα ακριβώς μέσα, έχει χτιστεί. Λοιπόν, τότε είχε, μετά από κάποια χρόνια έκλεισε αυτό το κατάστημα το συγκεκριμένο. Σήμερα βγήκε η βάση, τα θεμέλια αυτής της ταβέρνας που υπήρχε τότε. Από την ένταση των ανέμων και του φουρτωνιασμένου κύματος βγήκε και πάλι στην επιφάνεια. Από νωρίς λοιπόν το πρωί αυτό που καταγράψαμε, Βίκη, ήταν τα συνεργεία του Δήμου Χανίων, των τεχνικών υπηρεσιών, του Τμήματος Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Χανίων, να προσπαθούν να μαζέψουν τα ασημάζευτα, θα λέγουμε ουσιαστικά, αυτά που είχαν φέρει οι θυελλώδεις ανέμοι και τα κύματα. Η άμμος, η αμμούτσα συγκεκριμένα, όπως μας το είπαν οι καταστηματάρχες, είχε μπει μέσα στα καταστήματα και βέβαια μετατράπηκε σε κανάλι όλη η ακτή Παπανικολή. Θα φύγουμε από τη Νέα Χώρα και θα πάμε στο ενετικό λιμάνι των Χανίων. Εκεί δυστυχώς τα πράγματα, θα λέγαμε, όπως τα καταγράψαμε και τα βιώσαμε και εμείς σήμερα το πρωί μέσα από τον τηλεοπτικό μας φακό, είναι αρκετά χειρότερα τα πράγματα. Δυσάρεστες και πιο άσχημες οι εικόνες, καθώς τραπεζοκαθίσματα, καρέκλες, τζάμια, προστατευτικά, αλλά και πολλά άλλα αντικείμενα έχουν φτάσει στο χώρο του ενετικού λιμένα. Έχουν ο αέρας και η θάλασσα, θα λέγαμε, ρούφηξε, κατάπιε στην κυριολεξία πράγματα, τραπεζοκαθίσματα που υπήρχαν. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο σε πάρα πολλές επιχειρήσεις, Μάριε. Έτσι ακριβώς, Βίκη. Τίθενται ωστόσο κάποια ερωτήματα. Ένα από αυτά είναι αν θα μπορούσαν να αποφευχθούν οι καταστάσεις οι οποίες παρατηρήθηκαν με αυτή την κακοκαιρία. Βέβαια, λέμε πολλές φορές ότι κανένας δεν μπορεί να τα βάλει με τον καιρό και με την ένταση των καιρικών φαινομένων, και στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε πράγματι για έντονες καταστάσεις. Όμως, τα προηγούμενα χρόνια θυμόμαστε ότι σε κάποια τμήματα του ενετικού λιμανιού των Χανίων τοποθετούνταν μπλόκια προκειμένου να μην φτάνει ο υψηλός σχηματισμός μέχρι τα καταστήματα. Δόθηκαν κάποιες απαντήσεις σήμερα από τη Δημοτική Αρχή των Χανίων γιατί δεν είχαν ληφθεί προληπτικά μέτρα? Αυτό, Βίκη, δεν έχει καταστεί δυνατόν, δεν υπάρχει απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα. Το θέμα είναι ότι είχαν ενεπλακεί διάφορες δημοτικές αρχές το τελευταίο διάστημα. Το θέμα είναι ότι ίσως δεν κρίθηκε απαραίτητο ή δεν χρειάστηκε να τοποθετηθούν αυτά τα μπλόκια, ή εάν υπήρξε η επανατοποθέτησή τους ίσως δεν έφερε κάποιο αποτέλεσμα.
Με αποτέλεσμα όμως βέβαια να έχουμε ό,τι εικόνα είδαμε και αντικρίσαμε σήμερα. Καταστροφή και μόνο καταστροφή. Σοβαρότατες υλικές ζημιές, κυρίως στο χώρο του Ενετικού Λιμένα των Χανίων. Παρακολουθούμε τις εικόνες. Είδαμε το νερό της θάλασσας, η θάλασσα ουσιαστικά να έχει εισβάλει σε καταστήματα και επιχειρήσεις του Ενετικού Λιμένα. Είδαμε και στο Φρούριο Φυρκά και από τους ανέμους να έχουν πέσει πέτρες κάτω στο οδόστρωμα. Είδαμε δυστυχώς άλλη μία φορά μία εικόνα, όμως αυτή φορά ήταν αρκετά χείριστη σε σχέση με άλλες φορές. Το θέμα είναι ότι πολλοί από τους κατασκευαστές αυτή τη στιγμή βλέπουν ότι καταστράφηκε ένα μέρος της περιουσίας τους. Κάποιοι άλλοι προσπαθούν να δούνε πώς θα μπορέσουν να τα απεξέλθουν, καθώς μιλάμε ότι υπάρχει ένα οικονομικό κόστος μεγάλο αυτή τη φορά. Και μάλιστα, Μάρια, και θα πρέπει να τονίσουμε αυτό, λίγο καιρό πριν την επίσημη έναρξη της τουριστικής περίοδου. Ενώ δηλαδή οι άνθρωποι προετοιμάζονταν για τη νέα σεζόν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με ό,τι μηνύματα έχουν φτάσει μέχρι σήμερα για τις αφίξεις, βρίσκονται αντιμέτωποι με μια πολύ μεγάλη καταστροφή και δεν ξέρω και κατά πόσο δικαιούνται αποζημιώσεων. Αυτό θα το δούμε και τις επόμενες ώρες και ημέρες, όπου θα δούμε τι ακριβώς ενέργειες θα γίνουν και από το Δήμο, πιθανότατα και από το Λιμενικό Ταμείο Βίκη. Το θέμα είναι ότι από αυτές τις επιχειρήσεις οι περισσότερες λειτουργούσαν στο Ενετικό Λιμάνι, καθώς είναι κλειστές, υπάρχει ο εσωτερικός χώρος. Όμως σήμερα δεν κατέστη δυνατό, καθώς από νωρίς το πρωί προσπαθούσαν να μαζέψουν τα ασημάζευτα ουσιαστικά όλοι οι καταστηματάρχες. Κάτι ανάλογο βέβαια συνέβη και στο Σταλό και στο Καλαμάκι, γενικότερα στο παραλιακό τμήμα, στο βόρειο άξονα και όπου έχουμε καταστήματα. Έτσι ακριβώς, Βίκη. Και να πούμε ότι και πριν την κακιά στροφή στο Σταλό, όπως προανέφερες και εσύ, είχαμε την υποχώρηση του πεζοδρομίου. Άρα, με προσοχή ιδιαίτερη, όσοι πεζοί τολμήσουν και προσπαθήσουν να περάσουν από εκείνο το σημείο, να πούμε ότι έχει αποκλειστεί ο συγκεκριμένος χώρος, καθώς έχει υποχωρήσει το πεζοδρόμιο. Από την άλλη, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε τόσο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων, αλλά και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Πρασίνου και Καθαριότητας, τον κύριο Μιχάλη Κοντζαμιχάλη, είχαμε αρκετές πτώσεις δέντρων. Βέβαια, ουσιαστικά σε αριθμό, όπως μας ανέφερε και αυτός, καθώς υπάρχουν γύρω σε 30.000 δέντρα αυτή τη στιγμή, είχαμε γύρω σε 9 περιπτώσεις κοπής δέντρων. Μία εξ αυτών ήταν εντός του δημοτικού κήπου των Χανίων, όπου άμεσα μετέπει το συνεργείο έκοψε το δέντρο και το απομάκρυνε. Είχαμε και σε κάποιες άλλες περιοχές, όπως στην οδό Ακροτηρίου, στις περιοχή των Κορακιών, αλλά και εντός της λεωφόρος Σούδας, αλλά και της οδού Δημοκρατίας. Βέβαια, όλα αυτά ήταν άμεση αντιμετώπιση τόσο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία όσο και από το Τμήμα Πρασίνου και απομακρύνθηκαν εγκαίρως πριν προκαλέσουν άλλα προβλήματα. Αυτό που επισημαίνεται από τις αρχές και θα πρέπει και εμείς να το πούμε, Μάριε, είναι ότι καλό είναι να αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις με αυτές τις καιρικές συνθήκες και κυρίως ότι απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων από το Ενετικό Λιμάνι των Χανίων αλλά και από άλλες περιοχές όπου παρατηρείται υψηλό σχηματισμό. Αυτό ισχύει και για το Ρέθυμνο φυσικά. Έτσι, και είχαμε πιο έντονα προβλήματα. Και μάλιστα να πούμε ότι τα τελευταία 24 ώρες είχαμε και την άμεση ενημέρωση και ειδοποίηση από τα κεντρικά λιμεναρχεία τόσο του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου αλλά και των Χανίων, τόσο για την μη προσυπέλαση πεζών από τα λιμάνια, όσο όμως και για την, θα λέγαμε, το δέσιμο των μικρών βαρκών ακόμα που έχουν οι αλλοιείς σε διάφορα λιμανάκια. Να πούμε ότι, όπως είδαμε το πρωί και επειδή είπαμε λιμανάκια αναφέρθηκα τώρα, δεν είχαμε κάποια καταστροφή ή κάποια βάρκα ή κάποιο άλλο πλοιάριο, θα λέγαμε ουσιαστικά, να έχουμε θέμα στο λιμανάκι της Νέας Χώρας. Το θέμα βέβαια τώρα και το στοίχημα όλων είναι ότι θα πέσουν οι άνεμοι και από εκεί και πέρα πέφτει και η θερμοκρασία. Άρα, όπως είδες και εσύ και κάνεις και εσύ το ρεπορτάζ σου, το θέμα πλέον είναι τι χιονοπτώσεις θα έχουμε και σε τι υψόμετρο θα φτάσουν αυτές, καθώς οι θερμοκρασίες θα είναι αρκετά χαμηλές και χωρίς πλέον από το αργά το απόγευμα, αργά το βράδυ, θα έχουμε την εξαίρεση των ανέμων. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας με τον μετεωρολόγο, τον κύριο Μανώλη Λέκα. Να πούμε πάντως, Μάριε, ότι είχαμε προβλήματα και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Γι' αυτό και όσοι θέλουν να ταξιδέψουν από τα λιμάνια της Κρήτης για τον Πειραιά, καλό είναι προηγουμένως να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Μέχρι αυτή την ώρα γνωρίζουμε
γνωρίζουμε ότι υπάρχει σε ισχύ το απαγορευτικό από όπλου μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Βέβαια, καλό θα υπάρχει εκεί η ανανέωση για το αν θα φύγουν ή όχι τα πλοία. Και όπως είπες εσύ, είτε με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, είτε με τα κατατόπους πρακτορία των εταιριών. Να πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε δηλώσεις τόσο από τον αρμόδιο Δήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Χανίων, τον κύριο Εμμανουήλ Κεμεσίδη, τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Πρασίνου, τον κύριο Μιχάλη Κατζαμιχάλη, αλλά και δηλώσεις καταστηματαρχών από τη Νέα Χώρα αλλά και από το Ενετικό Λιμάνι των Χανίων. Πάμε να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις και να σε ευχαριστήσω, Μάρη, για το ρεπορτάζ. Οι φυσικές καταστροφές που έχουν συμβεί είναι περισσότερο στο παραλιακό μέτωπο. Δηλαδή στο λιμάνι υπάρχει μεγάλη καταστροφή, υπάρχουν στη Νέα Χώρα, είναι στην κακιά στροφή δεξιά, πρέπει να προσέχουν οι πεζοί, δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, τα πήρε η θάλασσα. Θέλει τεράστια προσοχή, οι καταστηματάρχες δεν πρέπει να πηγαίνουν στα μαγαζιά τους στο λιμάνι, διότι υπάρχει κίνδυνο να τους πάρει η θάλασσα. Στην ενδοχώρα υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν μόνο καταπτώσεις, βράχια και πολλά δέντρα. Όσον αφορά στο Σταυρό, έχει σπάσει η προβλήτα. Οι καταστροφές είναι πάρα πολύ μεγάλες και προσπαθούμε να δούμε, μόλις σταματήσει λίγο η φορτούνα, να δούμε τι παρεμβάσεις θα κάνουμε, να φτιάξουμε ό,τι μπορούμε. Με πήραν τηλέφωνο το πρωί ότι έχουν γίνει ζημιές. Ήρθα, έχει σπάσει τέντα και κάτι από την πινακίδα που έχει φύγει και η παραλία γενικά έχει γίνει αγνώριστη. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν το ξαναθυμάμαι, τα τελευταία 10 χρόνια είμαι εδώ. Είναι φοβερό το φαινόμενο που έχει συμβεί σήμερα. Τα μηχανάκια πεταμένα, γλάστρες, τα παγκάκια, τα πάντα, τα πάντα. Μπήκε η άμμος μέσα στο μαγαζί. Σε περισσότερα, εντάξει, εμένα δεν μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη ζημία, γιατί εμένα είναι σειρώνημένα και κλείνανε, απλά κλείσαν οι διαδρόμοι. Φαντάζεσαι τώρα ότι ήταν 10 πόντους η άμμο πιο ψηλά, τώρα τη βλέπεις γιατί την έχουν μαζέψει. Παλιοί μου λένε ότι δεν το έχεις ξανακάνει. Γιατί κρίσετε και πιο νωρίς σήμερα το πρωί το ανοίξατε? Καλά, εμάς εδώ άνοιξε τις πόρτες. Μπήκε η θάλασσα μέσα, δηλαδή. Έχει μέσα 2-3 πόντους άμμο. Εντάξει, τι να κάνουμε, η θάλασσα ήταν. Μιλάμε για έτσι μανία, πολύ τρικυμία, ας πούμε και αέρα. Πάνω από 10 αποφόροι είχε σηκώσει το πρωί για να πει έχει. Εδώ είναι βιβλική καταστροφή, τα πάντα διαλυμένα. Γλάστρες πεταμένες, τέντες σπασμένες από την πίσω μεριά, τα πάντα. Δεν έχει αφήσει πράγμα. Εγώ με 15 χρόνια εδώ αυτό το πράγμα το ξαναδεί. Μπήκαν μέσα η άμμος και νερά. Η άμμος και νερά, μα έρθετε δηλαδή τι πόρτες. Έχουν μπει μέσα που δεν έχουν μπει ποτέ. Ούτε από τον προηγούμενο διοκτήτη μου είχε πει ποτέ ότι είχε μπει νερό και αμμούσα μέσα, ούτε τώρα. Εγώ 12 χρόνια, 13 μου εδώ. Είναι απίστευτα πράγματα αυτά. Άρα, για βλέπω ότι η μανία της φύσης ήταν τεράστια. Ναι, ότι εκδικείται, ναι, και είναι τεράστια. Και πώς θα έρθουμε τώρα στα λογικά μας εδώ? Να έρθει ο Δήμος, να δούμε καθαρίσει, θα κάνει τίποτα, τι θα κάνουμε τώρα εδώ? Ήρθαν πάντως το πρωί συνεργεία. Ήρθαν συνεργεία, ευτυχώς έχουν πάρει ορισμένα πράγματα, αλλά θέλει ακόμα δουλειά. Πώς θα ανοίξουμε το μαγαζί? Είναι πολύ δύσκολο να ανοίξει σήμερα το μαγαζί με αυτές τις συνθήκες. Παιδιά, μπροστά γίνεται πανικός. Δηλαδή, έχουν ξυλωθεί μαγαζιά. Σίγουρα οι καταστηματάρχες υποφέρουν. Μίλησα και με κάποιους δύο γνωστούς τώρα πριν λίγο και μου λένε: εντάξει, τζάμια σπάσανε, ξυλώσανε, τραπεζοκαθίσματα χατήκανε. Εντάξει, ελπίζω ο Δήμος να αποκαταστήσει και να βοηθήσει και τους επιχειρηματίες να ανταπεξέλθουν στις ζημιές. Τα μαγαζιά εδώ πρέπει να πάρθουν κάποια μέτρα. Κανονικά πρέπει να βάζουν για το χειμώνα, να βάζουν όπως αυτό που βάζουν στους δρόμους, τα μπλόκια όπως τα λένε, άκρη-άκρη εδώ στη γωνία όπου μπαίνει το νερό για να μην έρχεται ψηλά. Όλα τα τμήματα πρασίνου και καθαριότητας είναι αυτή τη στιγμή κατά μήκος και πλάτος της περιοχής των Δήμων Χανίων. Το μεγάλο μας κομμάτι είναι οι πτώσεις δέντρων που είχαμε. Δεν ήταν παρόλα αυτά πολύ μεγάλες οι πτώσεις των δέντρων. Να σας πω μόνο ότι είχαμε πτώσεις στις Κορακές, είχαμε πτώσεις στη Λεωφόρο Σούδας, είχαμε κάποιες πτώσεις στην Αγίους Αποστόλου, στο Θέρισο. Παρ' όλα αυτά, για μας σαν υπηρεσία, οι πτώσεις δεν ήταν τόσο μεγάλες. Όταν αναλογιστεί κανείς ότι 12 αμποφόροι και 13 αμποφόροι κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή σε έξω, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα σε επίπεδο Δήμου Χανίων. Ωστόσο, η κακοκαιρία που πλήττει για μια ακόμα φορά την Κρήτη έχει προκαλέσει προβλήματα και σε άλλες περιοχές και σε περιοχές της ενδοχώρας. Ιδιαίτερα είναι αυτά τα οποία προκλήθηκαν εξαιτίας βλαβών στην ηλεκτροδότηση. Πολλά χωριά, κυρίως στην περιοχή του Σελήνου αλλά και στο Δήμο Πλατανιά, έμειναν για αρκετές ώρες χωρίς ρεύμα. Γίνονται προσπάθειες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, ενώ σε ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός προκειμένου να επέμβει σε κάθε περίπτωση. Με θυελώδεις ανέμους, η ένταση των οποίων ξεπερνά κατά τόπου στα 10 μποφόρ, καταιγίδες, ψύχος και χιονοπτώσεις στα ορεινά, εκδηλώνεται από τα ξημερώματα το νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη.
Για τρίτη φορά από τις αρχές του χρόνου, ο καιρός δείχνει το σκληρό του πρόσωπο, προκαλώντας προβλήματα μικρής ευτυχώς έκτασης των ομοχανίων. Σε ετοιμότητα βρίσκονται ωστόσο οι υπηρεσίες των Δήμων και της Περιφερειακής Ενότητας, καθώς επίσης και οι πυροσβεστικοί. Στα χέρια σημεία που πάντα έχουμε πρόβλημα, ήδη έχουμε ενημερώσει τους εργολάβους να είναι στη θέση τους. Προς το παρόν, ο αέρας έχει δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα παρά το χιόνι. Μέχρι στιγμής, μόνο στην περιοχή του Ασκήφου έχουμε πρόβλημα με τη χιονόπτωση. Στις άλλες περιοχές δεν έχουμε ακόμα ενδείξεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Είμαστε όμως πανέτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όλα τα φαινόμενα. Τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Πλατανιά, όπου όγκοι φερτών υλικών έχουν δημιουργήσει μια χαοτική κατάσταση. Έχουμε μεγάλες καταπτώσεις κλαδιών στο παραλιακό μέτωπο, σε πολύ μεγάλο μήκος, σπάσιμο δέντρων με μεγάλα κλαδιά. Έχουμε πτώση δέντρων και διακοπή ρεύματος στην περιοχή του Μωδίου. Έχουμε διακοπή ρεύματος στην περιοχή των Βουκολιών και στην περιοχή του Δημαρχείου του Κουλουμβαρίου. Χιόνια πέφτουν και στο ορεινό τμήμα του Δήμου Πλατανιά. Μέχρι το μεσημέρι ο επαρχιακός δρόμος Χανίων Ομαλού ήταν ανοιχτός, ενώ απαιτείται προσοχή τις νυχτερινές ώρες, οπότε και αναμένεται παγετός. Ως εκ τούτου πρέπει να προσέχουν και να μην υπάρχουν μετακινήσεις στις περιοχές αυτές από τους δημότες ή τους επισκέπτες. Και επίσης έχουμε αρκετές κλήσεις για δέντρα, πέρα από την παραλία που είπα στην αρχή, στα αρκετά σημεία του Δήμου και του οδικού δικτύου. Και επιχειρούμε για να γίνεται μεταφορά τους προκειμένου να απεγκλωβίζεται το δίκτυο. Χιονοπτώσεις εκδηλώνονται επίσης στις ορεινές περιοχές του Δήμου Καντάνου Σελήνου και του Δήμου Σφακίων, με τα συνεργεία των Δήμων και της Αντιπεριφέρειας να είναι έτοιμα να επέμβουν εάν απαιτηθεί για τη διάνοιξη των δρόμων. Ο ορεινός Σέλινο αντιμετωπίζει πρόβλημα για μικρά αυτοκίνητα, για γιοταχή προς τα Τεμένια, προς το ύψος της Πίνας και απέναντι στην πλευρά του από την Κάνταμο. Επίσης προς τη μεριά των Σφακίων δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα μέχρι τη συγκεκριμένη ώρα που μιλάμε. Βέβαια όλα αυτά θα πρέπει να πω ότι είχα να κάνουν και με ένα συντονισμό που είχε γίνει εδώ και 2 μέρες. Η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση πολλών περιοχών στους Δήμους Πλατανιά και Καντάνου Σελήνου. Ολόκληρα χωριά έμειναν επί ώρες χωρίς ρεύμα. Καταρχήν από τη νύχτα, από τις 4 η ώρα περίπου, είχε μείνει όλη η επαρχία Σελήνου χωρίς ρεύμα. Όμως αυτοί τροφοδοτήθηκαν από το πρωί και μέχρι τις 9.30 ώρα. Είχαν τροφοδοτηθεί η Κάντανος, το Ανατολικό Σέλινο, η Παλιόχωρα, η Κουντούρα και στις 10 και 4 πήρα ρεύμα και τα υπόλοιπα χωριά. Και παραμένουν εκτός τώρα μόνο εκεί το Χασί, που είναι μια γειτονιά στο Βουτά από πάνω, μέχρι το Ραντάρ κάποια χωριά, για να απομονώσουμε και εκεί τα σημεία που έχει πληγεί το δίκτυο από τους κεραυνούς και να ηλεκτροδοτηθούν και αυτά. Η Κρήτη μπαίνει και πάλι στην κατάψυξη με ασυνήθιστα χαμηλές θερμοκρασίες που σε ορεινές περιοχές του νησιού θα πέσουν κάτω από το μηδέν. Αισθητή είναι ήδη η κάθετη πτώση της θερμοκρασίας σε όλες τις περιοχές. Ήδη έχουν ξεκινήσει και οι χιονοπτώσεις με την προοπτική να τις δούμε και σε χαμηλότερα υψόμετρα, όπως είχαμε πει και στην αρχική φάση. Ενώ παρατηρείται επίσης και σταυροχρονομετρικά κατά τόπους πολύ ισχυρές έντονες βροχές, που ευτυχώς τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν έχουν προκαλέσει ιδιαίτερα προβλήματα. Η εβδομάδα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μανώλη Λέκα, θα κυλήσει χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές στο σκηνικό του καιρού. Βελτίωση αναμένεται από την Παρασκευή, με τις χαμηλές θερμοκρασίες όμως να διατηρούνται. Τα φαινόμενα αυτά, όπως είπαμε, θα συνεχίσουν μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης, όπου εκεί και μετά περιμένουμε ενδεχόμενα από το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη μία μικρή εξασθένηση. Όσον αφορά βέβαια και το βόρειο ρεύμα και την απομάκρυση της ψυχρής αέριας μάζας ανατολικότερα, ώστε να δούμε μια πιο ήπια συμπεριφορά των φαινομένων. Θα έχουμε και χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, με μια διακύμανση της ελάχιστης στους 2 βαθμούς Κελσίου περίπου στις περισσότερες περιοχές. Χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας είναι και αυτή τη φορά ο υψηλός κυματισμός λόγω των θυελωδών βόρειων ανέμων στα πελάγη και στις παραθαλάσσιες κυρίως περιοχές. Αυτός ο υψηλός κυματισμός ήταν η αιτία και αυτή τη φορά που πλημμύρισε το λιμάνι του Ρεθύμνου και γενικότερα η περιοχή του Λιμεναρχείου, ενώ κλειστός είναι και ο περιφερειακός δρόμος από τη Φορτέτζα μέχρι και το λιμάνι. Μάλιστα, σήμερα παρασύρθηκε και ένα γιοταχή αυτοκίνητο το οποίο ήταν σταθμευμένο στην περιοχή του λιμανιού. Παρασύρθηκε από τα κύματα. Ο Μάνθος ο Καπετανάκης έχει το αναλυτικό ρεπορτάζ. Μάνθο, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Από το Ρέθυνο, που η μέρα είναι το λιγότερο εφιαλτική. Οι άνεμοι των 11 βοφόρ που ξεπερνούν σε ταχύτητα τα 100 χιλιόμετρα παρέσυραν αυτοκίνητο το οποίο έπεσε μέσα στο ενετικό λιμάνι, όπου το νερό για πρώτη φορά μέσα στο ενετικό λιμάνι έχει υπερκυλήσει. Η πυροσβεστική υπηρεσία κλήθηκε στις 8.30 σήμερα το πρωί να απαντλήσει τα ύδατα από το λιμεναρχείο. Έσπευσε στο σημείο με ένα όχημα και τρεις άνδρες, ωστόσο τότε χρειάστηκε να παρέμβει για να μην βρεθεί στη θάλασσα το αυτοκίνητο. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Έσπασε το σειρματόσχηνο. Προσπάθησαν να δέσουν το γάντζο ρημούλκησης με τη ρόδα του αυτοκινήτου. Ωστόσο, στη θάλασσα βρέθηκε και το αυτοκίνητο, αλλά και ένας πυροσβέστης που ευτυχώς όμως φορούσε όλο τον εξοπλισμό που χρειαζόταν και κράνος και κατάφερε γρήγορα να βγει από τη θάλασσα χωρίς να πάθει κάτι. Μάλιστα, είχαμε ζημιές και σε καταστήματα της παραλίας του Ρεθύμνου Μάνθο. Το παρακείμενο κατάστημα, το γωνιακό πάνω στο ενετικό λιμάνι, έχει υποστεί ολοσχερή καταστροφή. Τα κύματα ήταν τόσο δυνατά που έσπασαν τις δαμαρίες. Ευτυχώς εκενώθηκε έγκαιρα το κατάστημα και δεν κινδύνευσε κάποιος. Ωστόσο, η καταστροφή του είναι ολοσχερής και τα προβλήματα δεν τελειώνουν εκεί και σε αυτή την πλευρά. Γιατί η θάλασσα εντός εισαγωγικών κατάφερε να ξεπεράσει ακόμα και τον δρόμο και να βρεθεί πάνω στον δρόμο, στον περιφερειακό δρόμο πλέον, όπου τα τραπεζοκαθίσματα έχουν γίνει ένα με τη θάλασσα και τον δρόμο. Εκτός από τα φυσικά εμπόδια που είχαν βάλει στο τμήμα που είχε σπάσει ο λιμενοβραχίωνας, τους φυσικούς ογκόλυπτους, αυτοί κατέρευσαν σαν τραπουλόχαρτα. Ωστόσο, το χειρότερο είναι ότι έχουμε ζημιές και σε άλλο σημείο του λιμανιού, προς το τέλος του προσύνεμου μόλου, με αποτέλεσμα να είναι άγνωστο ποιο είναι τελικά το ύψος αυτής της καταστροφής. Και ενώ η κυρία Κουτσαλεδάκη, πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, είχε επικοινωνήσει με τον κύριο Αρναουτάκη και είχαν κάνει κάποιο αίτημα στον κύριο Σταθάκη για κάποια χρήματα, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που χρειάζονται για να αποκατασταθούν οι ζημιές, πλέον αυτό θα πρέπει να αναθεωρηθεί, καθώς οι ζημιές είναι πολύ μεγαλύτερες. Mm-hmm. Και τα προβλήματα δεν τελειώνουν εδώ. Στις 9.30 το πρωί, η πυροσβεστική υπηρεσία κλείθηκε να κόψει δέντρα πάνω στην Εθνική Οδό, ανάμεσα στους κόμβους Σπηλίου και Αμαρίου, αλλά και κοντά στη γέφυρα Γερανίου. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο ατύχημα. Ενώ, για να φανταστείτε την ορμή των ανέμων, ακόμα και στο σημείο ανάμεσα στο Γεράνι και τον Πετρέ, όπου η θάλασσα και ο δρόμος είναι πολύ κοντά, η ορμή των κυμάτων έφερε βράχια πάνω στην Εθνική Οδό από τη θάλασσα. Και μιλάμε για κάποια απόσταση. Ακριβώς. Το κομμάτι είναι οι στροφές του Πετρέ, όπως λέμε, ανάμεσα σε Γεράνη και Πετρέ, που η θάλασσα είναι δίπλα. Η ορμή των κυμάτων έφερε βράχια πάνω στην Εθνική Οδό. Εκεί, πέρα από το κλιμάκιο της Επισκοπής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, παρενέβηκε η πολιτική προστασία και έτσι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί, ωστόσο χρειάζεται προσοχή. Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, η Πυροσβεστική Υπηρεσία παρενέβηκε σε ξενοδοχεία ανατολικά του Ρεθύμνου για να απαντλήσει ύδατα από το υπόγειο. Έχεις εικόνα και από την ενδοχώρα του Ρεθύμνου Μάνθο, αν έχουμε προβλήματα από τις χιονοπτώσεις στα ορεινά? Προς το παρόν χιονίζει τα Ανόγια, όπου η θερμοκρασία είναι κοντά στο 0, και στα ορεινά του Αμαρίου. Δεν υπάρχουν προβλήματα. Τα προβλήματα είναι κυρίως λόγω του δυνατού ανέμου. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω, Μάρθο, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό σου απόγευμα. Από το Ρέθυμνο, εμείς, φίλες και φίλοι, να πάμε στο Ηράκλειο, όπου και εκεί είχαμε προβλήματα εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που έπνεαν από χθες τη νύχτα και εξακολουθούν έως και αυτή την ώρα. Ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι αποκολλήθηκε από τους ισχυρούς ανέμους ένα τμήμα του στεγάστρου του Παγκριτίου σταδίου, το οποίο στάδιο θα παραμείνει κλειστό για τις επόμενες 2 ημέρες. Στη διάρκεια της προηγούμενης κακοκαιρίας, πριν από μερικές εβδομάδες, ο δυνατός άνεμος είχε ξυλώσει ένα μικρό τμήμα από το στέγαστρο του Παγκριτίου σταδίου. Σήμερα το δυτικό στέγαστρο έχει μια τελείως διαφορετική και πολύ χειρότερη εικόνα. Ο αέρας έχει καταστρέψει ένα πολύ μεγάλο μέρος του και μάλιστα ένα τμήμα του στεγάστρου βρέθηκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Δήμος Ηρακλείου από την πρώτη στιγμή σταμάτησε κάθε λειτουργία του Παγκριτίου σταδίου. Το καιρό πάντα είμαστε σε επιφυλακή. Άρχισε να αποκολλείται πλέον και να πέφτει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μεγάλο κομμάτι και από άλλο μέρος, από άλλο σημείο. Το πρόβλημα πλέον είναι εκτεταμένο, είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Από την πρώτη στιγμή, από τα πρώτα σημάδια, έχουμε αποκλείσει όλους τους χώρους του Παγκριτίου σταδίου.
και έχουμε σταματήσει όλες τις δράσεις μέσα στον χώρο αυτόν. Το φαινόμενο εξελίσσεται τη στιγμή που μιλάμε. Περιμένουμε λοιπόν να τελειώσει, να εκτιμήσουμε την κατάσταση και να προχωρήσουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Όπως λέει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, η αναπτυξιακή εταιρεία που διαχειρίζεται το Παγκρίτιο Στάδιο έχει ζητήσει από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται μέσα στο στάδιο να συνεισφέρουν στην αποκατάσταση των ζημιών από την προηγούμενη φορά που είχαν δημιουργηθεί τα προβλήματα στο στέγαστρο. Όμως αυτό που απασχολεί το Δήμο είναι ότι το ελληνικό κράτος δεν συνεισφέρει ουσιαστικά στη συντήρηση του Παγκριτίου Σταδίου. Φορέας ανάπτυξη αθλητισμού, αλλά και ο Δήμος Ηρακλείου αδυνατεί να παρέμβει σε τέτοιου είδους ζημιές. Η ζημιά είναι εκτεταμένη πλέον. Όπως γνωρίζετε, το ελληνικό κράτος δεν έχει σεβαστεί, δεν έχει τηρήσει τη σύμβαση με το Δήμο Ηρακλείου και δεν δίνει αυτό που πρέπει να δίνει κάθε χρόνο για τη σωστή συντήρηση. Το τραγικότερο όλων, σύμφωνα με τον κύριο Μπαρδαβά, είναι το γεγονός ότι από το 2004 που λειτουργήσε το Παγκρίτιο Στάδιο, ουδέποτε έχει συντηρηθεί το στεγαστρό. Θα δούμε τα ερωτηματικά όλα, εάν έχει γίνει στοιχειωδώς κάποια συντήρηση στο σκέπαστρο του Παγκριτίου όλα αυτά τα χρόνια. Η πρώτη εικόνα είναι ότι δεν έχει γίνει.